η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, που ιδρύθηκε το 2000 με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κυρίου Ιγνατίου και που από τον Οκτώβριο του 2011 διοικείται από ένα αμελές διοικητικό συμβούλιο προεδρευόμενο από τον Μητροπολίτη, εισήλθε ήδη στο 18ο έτος λειτουργίας της και έχει πλέον το καθεστώς του αναγνωρισμένου από την Πολιτεία, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ερευνητικού Κέντρου. Λειτουργεί ως ένα ανοιχτό εργαστήρι σκέψης και διαλόγου της Εκκλησίας με τη διανόηση και την κοινωνία, οργανώνοντας με τη μορφή του Ανοιχτού Πανεπιστημίου ετήσιους θεματικούς κύκλους σπουδών, διεθνείς σεμινάρια, συνέδρια και εκδόσεις και συνεργαζόμενοι προς τούτο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με ποικίλους ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς φορείς, οικουμενικούς και διαθρησκειακούς οργανισμούς, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εκδοτικούς οίκους και επιστημονικά περιοδικά, καθιστώντας έτσι το Βόλο και τη Μητρόπολη Δημητριάδος τόπο συνάντησης και διαλόγου. Από την ίδρυσή της, η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών επιδιώκει τη δημιουργική και κριτική συζήτηση των προκλήσεων που η Ορθόδοξη Εκκλησία καλείται να αντιμετωπίσει στις μέρες μας. Μεταξύ άλλων, οικουμενικός και διαθρησκειακός διάλογος, νεωτερικότητα και μετανεωτερικότητα, οικοσμίκευση, σχέσεις Εκκλησίας και κράτους, θρησκευτικός φονταμενταλισμός και άλλα. Έχει διοργανώσει είτε μόνη της, είτε σε συνεργασία με καταξιωμένα θεολογικά ιδρύματα, πανεπιστημιακές σχολές και άλλους φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μια σειρά από συνέδρια, σεμινάρια και εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό, αλλά προκειμένου να μελετήσει με νυφαλιότητα και σεβασμό, αλλά και με την αναγκαία κριτική διάσταση θέματα που σχετίζονται με επιφανείς προσωπικότητες και ρεύματα της σύγχρονης Ορθόδοξης Θεολογίας και ειδικά με εκείνα που συνέβαλαν αποφασιστικά στην άνθηση και την πρόοδο των θεολογικών γραμμάτων. Γίνεται σαφές από τα παραπάνω ότι καθόλου τη διάρκεια της πορείας της, βασικό μέλημα της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών, υπήρξε ο διαρκής και γόνιμος διάλογος της Ορθόδοξης Θεολογίας με τον σύγχρονο κόσμο, το άνοιγμά της στα προβλήματα και ερωτήματα της κοινωνίας, η συνάντησή της με την κάθε λογής ετερότητα, ο ειλικρινής διάλογος με την επιστήμη, τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία, την τέχνη, τα ποικίλα ρεύματα της σύγχρονης σκέψης. Με σεβασμό στην πλούσια ζωντανή παράδοση της Ορθοδοξίας, αλλά και έχοντας επίγνωση των συνθήκων του σημερινού απαιτητικού διεθνούς περιβάλλοντος, η Ακαδημία επιχείρησε να φέρει το ευαγγελικό μήνυμα σε συνάθεια με το συμφραζόμενο της εποχής μας, να προβάλλει το δημιουργικό ρόλο της Ορθοδοξίας στη δημόσια σφαίρα και να αναδείξει την προφητική, ανακαινιστική και εσχατολογική δυναμική της παράδοσης στο διάλογο με τις ανθρωπολογικές, πολιτικές και άλλες παραμέτρους της δυτικής νεωτερικότητας. Έτσι, η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών κάλυψε με τις δράσεις ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει την καλλιέργεια και την προώθηση της σύγχρονης θεολογικής έρευνας, την προαγωγή της σύγχρονης ελληνόφωνης και ευρύτερα ορθόδοξης θεολογίας και το άνοιγμά της στις σύγχρονες προκλήσεις του δυτικού νεωτερικού και μετανεωτερικού κόσμου, την ανάδειξη επιγόντων θεμάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί στην εποχή μας, όπως π.χ. η θέση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή ή η θέση της γυναίκας στην Εκκλησία, την έκδοση σειρά σημαντικών έργων με σκοπό την προώθηση του διαλογικού και οικουμενικού χαρακτήρα της Ορθοδοξίας ή ακόμα, και αυτόν που μας ενδιαφέρει σήμερα, την έκδοση στα ελληνικά αλλά και σε ξένες γλώσσες των συνεδρίων, σεμιναρίων ή διαλέξεων που πραγματοποιεί η Ακαδημία τόσο στην έδρα της στο Βόλο ή σε άλλα μέρη της Ελλάδος όσο και στο εξωτερικό με σκοπό την προαγωγή ενός σύγχρονου Ορθόδοξου θεολογικού προβληματισμού. Η σημερινή εκδήλωση που φιλοξενείται από τις εκδόσεις Εμπλό στο πλαίσιο της έκθεσης χριστιανικού βιβλίου σχετίζεται με αυτό ακριβώς το τελευταίο σημείο. Ας μου επιτραπεί να θυμίσω ότι στο πλαίσιο της παραπάνω πολύπλευρης προσπάθειας ήδη έχουν εκδοθεί από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών μια σειρά βιβλίων, όπως λέω απλώς τίτλους, τους βλέπετε και εκεί. Παρότι υπάρχουν κάποια λάθη, αποφασίσαμε να παίξουμε αυτό το βίντεο, γιατί δίνει πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Εκκλησία και Εσχατολογία 2003 και Επανέκδοση 2014. Ισλάμ και Φονταμενταλισμός, Ορθοδοξία και Παγκοσμιοποίηση 2004, Φίλο και Θρησκεία, η θέση της γυναίκας στην Εκκλησία 2004, Θρησκεία και Λογοτεχνία σε τρία τέχνη του περιοδικού Νέα Εστία, η Ορθόδοξη Θεολογία στον 21ο αιώνα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Διοκλίας κ. Κάλης του Γουέαρ 2005, Ορθοδοξία και Νεωτερικότητα προλεγόμενα του Ομιλούντος 2007, ο Συλλογικός Τόμος Ορθοδοξία και Νεωτερικότητα 2007, Αναταράξεις στη Μεταπολεμική Θεολογία, η Θεολογία του 60 2009 και Επιγής Ειρήνη 2010, Εκκλησία και Πολιτισμός στη Σύγχρονη Θεολογία στα Γαλλικά 2010, Οι Χριστιανοί στη Μέση Ανατολή στα Αγγλικά 2012, Η Συμμετοχή των Ορθοδόξων Γυναικών στην Οικουμενική Κίνηση 2011,
Βιβλική Θεολογία της Απελευθέρωσης, Πατερική Θεολογία και Αμφισημείες της Νεωτερικότητας 2012, Εκκλησιολογία και Εθνικισμός στα Αγγλικά 2012, το Orthodox Handbook on Ecumenism, Resources for Theological Education 2014, Orthodox Perspectives on Ecumenical Theological Education 2014, Spirituality, Power and Revolution 2014, ο διάλογος μεταξύ των Ορθοδόξων και των Ορθοδόξων Ανατολικών Εκκλησίων 2016. Από το 2014 η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών δια της εκδοτικής Δημητριάδος έχει εισέλθει σε μια νέα και σημαντική φάση του εκδοτικού της προγράμματος με την αυτοέκδοση των έργων της, αλλά και με τη δημοσίευση αυτοτελών έργων ευρύτερου θεολογικού και πνευματικού ενδιαφέροντος Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Στο πλαίσιο αυτό κυκλοφόρησε ήδη σε δεύτερη έκδοση ο τόμος «Εκκλησία και Εσχατολογία», ενώ στο πλαίσιο της νέας εκδοτικής σειράς «Εν διαλόγω» έχει κυκλοφορήσει σε ελληνική μετάφραση το βιβλίο του Ζαν Τανιελού «Δοκίμιο για το μυστήριο της Εκκλησίας» και η ελληνική μετάφραση του Αριστοτέλη Παπανικολάου «Η πολιτική της θέωσης, η Ορθοδοξία συναντά τη δημοκρατία». Στην εκδοτική σειρά «Θεολογικές προσωπογραφίες» κυκλοφόρησε ήδη ο πρώτος τόμος με τίτλο «Παναγιώτης Τρεμπέλας μεταξύ παράδοσης και ανανέωσης μεταξύ επιστήμης και ιεραποστολής». Επίσης κυκλοφόρησε και η διάλεξη του Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνατίου στο London School of Economics με θέμα «Η Εκκλησία και η Οικονομική Κρίση», Βόλος 2017. Από το 2012 η Ακαδημία δραστηριοποιείται επίσης και με αυτοτελείς εκδόσεις στα αγγλικά στη σειρά «Doxa and Praxis Exploring Orthodox Theology» σε συνεργασία με τις εκδόσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη κυκλοφορήσει τα τρία πρώτα βιβλία της σειράς που τα βλέπετε ίσως και εκεί. Orthodox Theology in the 21st Century, του Μητροπολίτη Κάλης του Γουέρ, Orthodox and Political Theology, του Ομιλούντος και A Communion in Faith and Love, Elizabeth Bersizel, Ecclesiology, 2017. Αν στα παραπάνω έργα κυριάρχησε μια διάσταση προφητική και κριτική. Σε αυτά αναδείχτηκαν τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές πτυχές του έργου των θεολογικών ρευμάτων και των προσώπων που εξετάζονταν. Ήδη όμως από το 2011 η Ακαδημία εγγενίασε μια νέα σειρά συνεδρίων και εκδηλώσεων που χωρίς να αφίστανται της κριτικής λειτουργίας του θεολογίου επιδίωξαν να δώσουν έμφαση στην ευχαριστιακή και οφειλετική πτυχή της θεολογίας, τιμώντας τη συμβολή κορυφαίων προσωπικότητων της ανατινικουμένης Ορθοδοξίας στη θεολογία και το διάλογο της Εκκλησίας με τον σύγχρονο κόσμο. Το Δεκέμβριο του 2011 διοργανώθηκε το πρώτο Διεθνές Συνέδριο προς τιμή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ιωάννη Ζιζιούλα, με την αφορμή της ανακήρυξής του σε εταίρο και επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών. Ενώ το Νοέμβριο του 2015 έλαβε χώρα το δεύτερο συνέδριο αυτής της σειράς προς τιμή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Διοκλίας κ. Κάλης του Γουέρ, με την αφορμή και πάλι της ανακήρυξής του σε εταίρο και επίτιμο μέλος της Ακαδημίας. Τα κείμενα των συνεδρίων αυτών και των συναφών τιμητικών εκδηλώσεων κυκλοφόρησαν σε δύο ξεχωριστούς τόμους από τις εκδόσεις της Ακαδημίας, τους οποίους έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε απόψε με τη συνδρομή των εκδόσεων Εμπλό και με τη συμμετοχή εκλεκτών ομιλητών, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας και τον κόπο της προετοιμασίας. Είναι οι δύο τόμοι που βλέπετε εδώ πέρα μπροστά σας. Ο πρώτος, συλλογικός τόμος με τίτλο «Πρόσωπο, Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού σε Ορθόδοξη και Οικουμενική Προοπτική Σύναξης Ευχαριστίας προς τιμή του Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζιζιούλα», Βόλος 2016, και ο δεύτερος τόμος που κυκλοφόρησε μόλις προχθές με τίτλο «Η Μαρτυρία της Ορθοδοξίας στη Δύση, Σύναξης Ευχαριστίας προς τιμή του Μητροπολίτη Διοκλίας Κάλης του Γουέρ». Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να έχουμε τρεις εκλεκτούς εισηγητές και θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μαυρόπουλο, θεολόγο, ιδρυτή και για χρόνια υπεύθυνο των εκδόσεων Δόμος, ο οποίος θα ξεκινήσει τη σημερινή εκδήλωση. Κύριε Μαυρόπουλο, έχετε το λόγο. Θα ξεκινήσω με μία προεισαγωγική παρατήρηση. Θέλω να καταθέσω τη μεγάλη ευχαρίστησή μου για αυτούς τους δύο τόμους, οι οποίοι ασχολούνται με δύο πρόσωπα της θεολογικής γενιάς του 60. Τότε εμφανίστηκαν και συνεχίζουν μέχρι σήμερα αυτή τη θεολογία της δεκαετίας του 1960. Αυτό το λέω γιατί στην Ακαδημία Βόλου πριν από 10 ή 12 χρόνια ζήσαμε ιονοί παγιδευμένοι
μια προσπάθεια πατροκτονίας πολλών συνέδρων προς τη θεολογική γενιά του 60. Το λογαριάζω ως διόρθωση εκείνης της, ας το πω, ίσως και απρέπειας. Η δεύτερη προεισαγωγική παρατήρησή μου είναι ότι κάτι συμβαίνει με το θέμα της γλώσσας, δηλαδή του τύπου της γλώσσας όπως τη χρησιμοποιούμε. Το ένα βιβλίο ακολουθεί με σεβασμό, πρέπει να πω, και συνέπεια τον πολυτονισμό των λέξεων. Ψηλές δασίες, περισπομένες, υπογεγραμμένες, το σεβασμό των λέξεων, δηλαδή το σεβασμό της γλώσσας. Το δεύτερο βιβλίο είναι σαν το γυμνοσάλιακα χωρίς το καβούκι του, μονοτονικό. Δεν καταλαβαίνω τα κριτήρια, πώς επιλέγουν το ένα ή το άλλο. Ερχόμαστε τώρα λοιπόν στα βιβλία. Πρόσωπο, ευχαριστία και βασιλεία του Θεού σε ορθόδοξη και οικουμενική προοπτική. Σύναξη ευχαριστίας προς τιμή του Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζιζιούλα, εκδοτική Δημητριάδος, Βόλος 2016. Σελίδες 358. Η εκδήλωση έγινε 28 και 30 Οκτωβρίου του 2011. Δηλαδή μέσα σε 5 χρόνια βγήκανε οι εισηγήσεις και οι ομιλίες αυτής της συναντήσεως. Θέλω να σημειώσω ότι στη συνάντηση αυτή ο Μητροπολίτης Περγάμου ανακηρύχθηκε εταίρος της Ακαδημίας Βόλου και νομίζω ήταν ο πρώτος εταίρος που ανακηρύχθηκε. Ο τόμος έχει 15 εισηγήσεις, αλλά έχει και μερικές ομιλίες περιλαμβανομένων και των χαιρετισμών. Και οι χαιρετισμοί δεν είναι τυπικοί χαιρετισμοί, είναι παρουσιάσεις, περίπου μικρά άρθρα είναι και οι χαιρετισμοί, μερικοί από τους χαιρετισμούς. Καταλήγει ο τόμος αυτός με μία ομιλία του τιμόμενου προσώπου, του Μητροπολίτου Περγάμου, για την κατάσταση της θεολογίας στον 21ο αιώνα. Ένα εξαιρετικό κείμενο και αρκετά επίκαιρο κείμενο. Ο πρόλογος που υπογράφεται από τον Παντελή Καλαϊτζίδη και τον Νικόλαο Ασπρούλη μας μπάζει αμέσως στο κυρίαρχο θέμα του τόμου με το οποίο θα ασχοληθούν οι εισηγητές, οι 15 εισηγητές. Λέει σε ένα σημείο, άξονες του θεολογικού του προγράμματος αποτελούν το πρόσωπο, όπως αναδεικνύεται μέσα από την επανέβρεση και αναζωπήρωση της πίστης στον Τριαδικό Θεό, όπως επίσης και η ευχαριστιακή και εσχατολογική πρόγευση του προσωπικού τρόπου υπάρξεως και της σωτηρίας για τον άνθρωπο και ολόκληρη την κτήση στο πλαίσιο του εκκλησιαστικού γεγονότος. Μέσα σε μία πρόταση βρίσκουμε τη βάση της θεολογίας της Εκκλησίας όπως την διατυπώνει ο Επίσκοπος Περγάμου και που είναι το κύριο έργο του. Ξεκινάει από το 1962-63, πότε είναι η διατριβή του, πότε εκδίδεται, το 65. Ξεκινάει το 65 και μένει συνεπής μέχρι σήμερα, το βλέπουμε και στον επίλογο του τόμου, σε αυτές τις θέσεις. Τα πάντα είναι στη θεολογία την ορθόδοξη. Η ελευθερία του προσώπου, το πρόσωπο και η ελευθερία που θεμελιώνει, η ευχαριστιακή σύναξη, η ευχαριστιακή θεολογία θα λέγαμε, ο ευχαριστιακός τρόπος υπάρξεως των όντων και η εσχατολογική προοπτική, ειδικά για τον Μητροπολίτη Περγάμου, τα έσχατα ως παρόν. Αυτή
είναι οι άξονες του. Αυτό το τονίζει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο ευχαριστήριο μήνυμά του που υπάρχει στην αρχή του τόμου, λέγοντας ότι ο τιμόμενος ιεράρχης συνέβαλε καθοριστικός ώστε να υπερβεί ο δυτικός χριστιανισμός το στερεότυπο ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι χώρος αγώνου παραδοσιοκρατίας και εσωστρέφειας και να ανακαλύψει τους θησαυρούς της ζώσης Ορθοδόξου παραδόσεως, την τριαδική δηλαδή θεολογία των μεγάλων πατέρων, των Ελλήνων πατέρων, την πατερική θεώρηση του προσώπου ως γεγονότος σχέσεως, την αλήθεια ως κοινωνία, τη Θεία Ευχαριστία ως ταυτότητα της Εκκλησίας και ως εικόνα των εσχάτων, τον κεντρικό ρόλο του Επισκόπου ως προεστώτος της ευχαριστιακής συνάξεως της τοπικής Εκκλησίας, τον άνθρωπο ως ιερέα και οικονόμο της δημιουργίας, το ασκητικό ήθος της Ορθοδοξίας ως παρακαταθήκη ζωής και ως ελπίδα, κατέδειξε σε όλους την καθοριστική σημασία της Ορθοδόξου πίστεως και θεολογίας για τον άνθρωπο και την κοινωνία, τον πολιτισμό και τους πολιτισμούς κλπ. Στο ίδιο κλίμα συνεχίζει ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της Ακαδημίας του Βόλου, στο χαιρετισμό του να υπογραμμίζει ότι το τιμόμενο πρόσωπο, δηλαδή ο Μητροπολίτης Περγάμου, αποτελεί με τις μελέτες του, ανέδειξε τη σημασία που έχει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή η ευχαριστιοκεντρική θεολογία του Περγάμου, τόσο για την ίδια την Εκκλησία στο βαθμό που ορίζει την ταυτότητά της, όσο και ευρύτερα για τη θεολογία, καθώς η ευχαριστία ως το μυστήριο του όλου Χριστού περικλείει και χρωματίζει κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Στην προοπτική αυτή ο άνθρωπος ως ιερέας της κτήσεως αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα της φύσης και την προστασία του περιβάλλοντος, αναφέροντας ολόκληρη τη δημιουργία στα χέρια του Θεού και Πατρός, προκειμένου αυτή να ζήσει αιώνια. Και συνεχίζει. Ο Μητροπολίτης Περγάμου είναι εκείνος που με μια επίκαιρη υπαρξιακή επανερμηνεία της πλούσιας πατερικής παράδοσης κατορθώνει να αναδείξει τη σπουδαιότητα της έννοιας του προσώπου ως την πλέον σημαντική συμβολή της πατερικής σκέψης στη νοηματοδότηση της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο προσωπικός τρόπος υπάρξεως ως ελευθερία και αγάπη, ως κοινωνία και ετερότητα που χαρακτηρίζει την ίδια τη ζωή του Θεού, φανερώνεται με την εν Χριστώ Θεία ενανθρώπιση στην ιστορία ως δωρεά της Αγίας Τριάδος προς τον άνθρωπο, ο οποίος ζει και πορεύεται ως άτομο κατακερματισμένος από την κυριαρχία της αμαρτίας. Και ακολουθούν οι 15 εισηγήσεις. Αξίζει νομίζω να σας διαβάσω, δεν θα μπω στις εισηγήσεις στο περιεχόμενό τους, ίσως μια-δυο αράδες περίληψη για μερικές. Διαβάζω εισηγητές και θέματα που ανέπτυξαν. Νικόλαος Ασπρούλης. Η νεοπατερική μεθοδολογία του Μητροπολίτη Περγάμου από τον πατέρα Γεώργιο Φλωρόσκη στη θεολογική γενιά του 60. Στους περισσότερους νομίζω θα είναι γνωστό ότι ο όρος νεοπατερική θεολογία οφείλεται στον πατέρα Γεώργιο Φλωρόσκη. Αλλά θέλει μία διευκρίνηση αυτό. Νεοπατερική θεολογία δεν είναι να φτιάξουμε μια νέα θεολογία των πατέρων. Νεοπατερική θεολογία είναι να επιστρέψουμε στις ρίζες των πατέρων και να αντλήσουμε από αυτές τις ρίζες το θεολογικό μας γίγνεσθε. Την κάνω αυτή τη διευκρίνηση γιατί, όπως ξέρετε, έχουν εμφανιστεί στον χώρο της Ορθοδοξίας
καθόλου παράξενο, ζηλωτικές ομάδες οι οποίες το νεοπατερική θεολογία το διαστρέφουν και μιλάνε για μια τάχατες καινοφανή θεολογία που εμφανίστηκε μέσω αυτών των εντός εισαγωγικών αιρετικών νέων θεολόγων, εντός εισαγωγικών η λέξη, ερμηνεία που οφείλεται είτε στη διαστρέβλωση των κειμένων των μεγάλων μας αυτών θεολόγων, είτε σε αγραμματοσύνη. Γιατί δεν μπορεί, αν διαβάζουν τα κείμενα αυτά, να μην καταλαβαίνουν τι λένε τα κείμενα. Και εξηγεί ο Νικόλαος Αστρούλης όλη αυτή την ροή από τον πατέρα Γεώργιο Φλωρόφσκι, ο οποίος εμφανίστηκε ως δώρο της χάριτος του Θεού στα μέσα της δεκαετίας του 30, στην περίοδο του Μεσοπολέμου, για να μας υπενθυμίσει ότι έργο μας είναι να βγούμε από μια Βαβυλώνια εχμαλωσία. Διατύπωση που την έχει ο ίδιος καταθέσει. Επιστροφή λοιπόν ξανά στους πατέρες. Μάλιστα ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι το αντιλαμβανόταν ως επιστροφή στους Έλληνες πατέρες. Επιστροφή στους Έλληνες πατέρες, βάζοντας μέσα στους Έλληνες πατέρες τον Εφραίμ το Σύρο, τον Ισαάκ το Σύρο, οι οποίοι δεν ξέραν και ο Ισαάκ δεν ξέρει και ελληνικά. Ακολουθεί η εισήγηση του Κωνσταντίνου Αγόρα, αναφορές στην ουσία της θεολογίας και τη λειτουργία της ερμηνευτικής στο έργο του Μητροπολίτη Περγάμου, περίπου στο ίδιο, στην ίδια γραμμή της προηγούμενης εισήγησης, με κάποιες πιο λεπτομερείς επισημάνσεις. Ο Πέτρος Βασιλιάδης εισάγει τη θεολογία την εσχατολογική. Το θέμα του είναι η εσχατολογική κατανόηση της Εκκλησίας στη σκέψη του Μητροπολίτη Περγάμου. Θα ξέρετε οι περισσότεροι, αν έχετε διαβάσει έργα του, πόσο επιμένει να αντιλαμβάνεται το είναι της Εκκλησίας ως παρουσία των εσχάτων εδώ και τώρα και όχι ακόμη. Ναι, μέσω σύμβολο της πίστεως αναμένουμε τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά όλοι γνωρίζουμε, παρακολουθώντας μια Θεία Λειτουργία, ξέροντας τα κείμενα της Θείας Λειτουργίας, γιατί δυστυχώς η ευχή της, οι ευχές αυτές λέγονται συνήθως μυστικός, όλοι γνωρίζουμε ότι στη Θεία Ευχαριστία η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου λογίζεται ως γεγονός, ως κάτι που έχει συμβεί και το περιμένουμε. Με μνημένη τη σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων παρελθόν χρόνος του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρων Αστάσεως, του Άρνου Σαναβάσεως, σε δεξιών καθέδρας της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας. Είναι μία γλώσσα, αποκαλυπτική γλώσσα, την οποία οι Ορθόδοξοι την βιώνουμε. Ακολουθεί ο επίσκοπος Βρανιτσεύου Ιγνάτιος, ευχαριστία και βασιλεία, ο εικονιστικός ρεαλισμός της λατρείας στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή και τον Μητροπολίτη Περγάμου. Εδώ βλέπουμε και τις εσωτερικές συγγένειες του Μητροπολίτου Περγάμου με μεγάλες πατερικές μορφές. Πραγματικά ο Μητροπολίτης Περγάμου αντλεί μεγάλο μέρος των θεολογικών του θέσεων και ερμηνεών από το Μάξιμο τον Ομολογητή. Ίσως είναι και ο... Έχουμε όλοι αγαπημένους πατέρες, όσοι ασχολούμαστε με τη θεολογία, αγαπάμε αυτόν περισσότερο, αγαπάμε τον άλλον περισσότερο. Ο Ζυγιούλας αγαπάει πολύ τον Άγιο Μάξιμο. Ο Μητροπολίτης Σιλιβρίας Μάξιμος εισηγείται την ευχαριστιακή εκκλησιολογία του Μητροπολίτη Περγάμου. Ακόμα και αυτή η ευχαριστιακή εκκλησιολογία, που είναι
η ταυτότητα της Εκκλησίας, ακόμα και αυτή, δέχεται επιθέσεις. Σήμερα ακούω καμιά φορά ή διαβάζω σε, όχι τόσο σε βιβλία όσο σε blog, δηλαδή σε ανώνυμες καταγγελίες, αυτό εννοώ blog, δηλαδή μέσα στο διαδίκτυο διαβάζω επιθέσεις εναντίον της ευχαριστιακής εκκλησιολογίας. Δηλαδή τι, ποια είναι η εκκλησιολογία της Εκκλησίας? Τάχατες ότι η ευχαριστιακή εκκλησιολογία καταργεί την ασκητική εκκλησιολογία ή την ηθική εκκλησιολογία. Σε αυτό το συνέδριο που σας είπα για τη θεολογία της δεκαετίας του 60, υπήρξε εισηγητής επαρκέστατος στα θεολογικά γράμματα, το υπογραμμίζω αυτό, ο οποίος έκρινε αρνητικά θεολόγους της δεκαετίας του 60, γιατί καταργούνε την ηθική και νομική διάσταση της, του βιωματικού τρόπου ζωής των Ορθοδόξων. Κλείνω την παρένθεση. Ο πατήρ Δημήτριος Μπαθρέλος αναπτύσσει ένα από τα αγαπημένα θέματα του Μητροπολίτη Περγάμου και ίσως το πρώτο θέμα που ανέδειξε πραγματικά, ο επίσκοπος, οι πρεσβύτεροι και η κοινότητα στην εκκλησιολογία του Μητροπολίτη Περγάμου. Θα ξέρετε, ασφαλώς οι περισσότεροι το ξέρετε, ότι εμφανίστηκε στα θεολογικά γράμματα με την διατριβή του, η οποία μιλάει για την ευχαριστία σε σχέση με τον επίσκοπο. Η ευχαριστία ως θεμέλιο της ταυτότητας της Εκκλησίας με βάση τον επίσκοπο και τους πρώτους κυρίως πατέρες της Εκκλησίας. Ο Γεώργιος Μαρτζέλος, πάλι για την εκκλησιολογική σκέψη του Μητροπολίτη Περγάμου, ο Σταύρος Γιαγκάζογλου μιλάει για τη σύνθεση, εισηγήθηκε τη σύνθεση Χριστολογίας και Πνευματολογίας και τις εκκλησιολογικές συνέπειές της. Ξέρετε, μέχρι τη δεκαετία του 60 ο ευσεβισμός και η ακαδημαϊκή θεολογία μας είχαν σκοτεινιάσει τη ζωή της Εκκλησίας. Όλα οικοδομούνταν με βάση μια ατομοκεντρική ευσέβεια. Τον υπογραμμίζω τη λέξη ατομοκεντρική ευσέβεια, μια απευθείας επικοινωνία του εγώ με το Χριστό. Το λέμε χριστοκεντρική θεολογία, αυτή τη συνθήκη τη λέμε χριστοκεντρική. Έρχεται όμως ο Ζησγιούλας να υποστηρίξει ότι Χριστός χωρίς Άγιο Πνεύμα είναι, ας την πω τη λέξη, καρικατούρα. Πολύ περισσότερο Χριστός και Άγιο Πνεύμα χωρίς λαό είναι επίσης καρικατούρα. Ή να το πω και ανάποδα, λαός χωρίς Χριστό και Άγιο Πνεύμα είναι μια πορεία στο πουθενά. Η διατριβή του Σταύρου Γιαγκάζογλου έχει τον τίτλο «Κοινωνία Θεώσεως» και μιλάει για αυτή τη σύνθεση Χριστολογίας και Πνευματολογίας στο έργο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πράγματι, μέχρι τη δεκαετία του 70 υπήρχαν κάποιες εστάσεις για τη θεολογία του Παλαμά, ότι δίνει μεγάλη σημασία στο ρόλο του Αγίου Πνεύματος. Ξεχνάγαμε όμως τότε, για όσους κάναν αυτές τις ενστάσεις, ότι ο Παλαμάς μιλούσε πολύ για την πνευματολογία, δηλαδή τη μυστική πνευματική ζωή, τα ξέρετε αυτά, επειδή ο Βαρλάμ αυτό είχε προσβάλει. Στα δογματικά του λοιπόν έργα δείχνει κάπως να είναι
λίγο αποκλειστικός με την πνευματική διάσταση της Εκκλησίας, πνευματολογική καλύτερα. Δεκαετία όμως του 70 δημοσιεύονται οι ομιλίες του Γρηγορίου του Παλαμά, τις οποίες ομιλίες τις έκανε ως πρόεδρος της Θείας Ευχαριστίας. Δεν τις έκανε ως υποστηρικτής της ασκήσεως, της πνευματικής ασκήσεως των μοναχών, και έρχεται και ισορροπεί το πράγμα. Πνευματολογία και Χριστολογία μαζί βοηθούν στην πορεία της σωτηρίας του ανθρώπου. Ο Θεόφιλος Αμπατζίδης δεν ήταν από τους συνέδρους τότε, δεν έκανε εισήγηση στο συνέδριο, αλλά επειδή έλειπε μία εισήγηση που να παρουσιάζει το δόγμα της Αγίας Τριάδος με ανάγνωση των Καπαδοκών Πατέρων από τον Ιωάννη Ζιζιούλα, του ζητήσανε και ευχαρίστως έδωσε ένα εξαιρετικό κείμενο για την τριαδολογία που υπάρχει στη θεολογία του Μητροπολίτη Περγάμου. Ο Μισελ Σταύρου θα δείξει τη σχέση Ιωάννου Ζιζιούλα και Βλαδιμίρου Λόσκη. Πράγματι, ο Λόσκη υπήρξε ένας από τους εμπνευστές του. Υπήρξε μαθητής του Φλωρόφσκη ο Ζιζιούλας και του Τίλιχ, και κάπου υπογραμμίζεται αυτό το πράγμα στην Αμερική, αλλά εμπνεύτηκε και από το Λόσκη για το θέμα της μυστικής θεολογίας. Ο επίσκοπος Δυτικής Αμερικής Μάξιμος εισηγείται μια μελέτη σχετικά με το φύλο και την ετερότητα, με ειδική αναφορά στη θεολογία του Ιωάννη Ζιζιούλα. Ο Κωνσταντίνος Δελικοσταντής μιλάει για την άσκηση και ελευθερία, το ασκητικό ήθος στη θεολογία του Μητροπολίτη Περγάμου. Η Εκατερίνη Τσαλαμπούκη εισάγει ένα θέμα που είναι από τα αγαπημένα του Ιωάννη Ζιζιούλα, το θέμα της οικολογίας, και αναπτύσσει τις θέσεις του Ζιζιούλα στο θέμα της οικολογίας, η οικολογική διάσταση της θεολογίας του Μητροπολίτη Περγάμου. Σας θυμίζω ένα μικρό βιβλιαράκι που είχε κυκλοφορήσει, «Η κτήση ως ευχαριστία». Η κτήση. Ο Χαράλαμπος Βέντης, τελευταίος, όχι, είναι και ο Αριστοτέλης Παπανικολάου, πρόσωπο και ομολογία, και ο Χαράλαμπος Βέντης, καθολικότητα έναντι ολότητας, η ευχαριστία ως σχολείο φιλετερισμού, στο θεολογικό έργο ζωής του Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζιζιούλα. Η ευχαριστία είναι το κεντρικό του θέμα. Άργησα να συντομεύσω, μάλιστα. Θα συντομεύσω. Ο τόμος κλείνει με ομιλία του Μητροπολίτη Περγάμου. Ένα μικρό απόσπασμα και τελειώνω. Το θέμα του είναι η Ορθόδοξη Θεολογία και οι προκλήσεις του 21ου αιώνα. Είναι προφανές ότι η Ορθόδοξη Θεολογία βιώνει μια εσωτερική πολεμική από την οποία τίποτε το θετικό δεν θα προκύψει. Και βέβαια η κριτική είναι πάντοτε αναγκαία, αλλά μόνο όταν γίνεται εισοικοδομή και ουκ εισκαθαίρεση. Χρέος των Ορθοδόξων Θεολόγων στον 21ο αιώνα είναι να προβούν σε μια δημιουργική σύνθεση των διαφόρων τάσεων που έφερε στην επιφάνεια η γενιά του 1960. Οι τάσεις αυτές προήλθαν από την ίδια μήτρα και δεν είναι ξένες μεταξύ τους. Ευχαριστία και άσκηση βιώθηκαν στο παρελθόν από την Εκκλησία ως ενιαία εμπειρία. Ο τονισμός της μιας από αυτές εις βάρος της άλλης είναι νεότερο φαινόμενο που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Όταν εξαίρουμε τα πνευματικά χαρίσματα των γερόντων και υποτιμούμε τους εκκλησιαστικούς θεσμούς,
καλλιεργούμε μία προτεσταντίζουσα θεολογία η οποία αργά ή γρήγορα θα διαλύσει την Εκκλησία, όπως συνέβη στον Προτεσταντισμό. Και όταν τους θεσμούς τους αποσυνδέσουμε πλήρως από τη χαρισματική διάσταση της Εκκλησίας, τότε ο νομικισμός θα αποξηράνει την Εκκλησία από τη ζωντάνια του Πνεύματος. Η σύνθεση αυτών των δύο διαστάσεων γίνεται διαρκώς και περισσότερο αναγκαία στην Ορθόδοξη Θεολογία. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαυρόπουλο για την τοποθέτησή του και για τα κριτικά του σχόλια. Εγώ βλέπω πιο πολύ τους δύο αυτούς τόμους ως συνέχεια του συνεδρίου για τη θεολογία του 60, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που δεν θα τη συζητήσουμε σήμερα. Μια απάντηση όμως για το μονοτονικό. Ήταν θέμα χρόνου. Ο κύριος Μαυρόπουλος υπήρξε εκδότης και ξέρει τι χρόνος απαιτείται για να ετοιμαστεί μια πολυτονική έκδοση. Δυστυχώς δεν είχαμε αυτό το χρόνο και αναγκαστήκαμε να εκδώσουμε τον δόμο. Μύθος. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων. Σήμερα. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, επειδή η ώρα έχει περάσει, περνάμε αμέσως στο δεύτερο εισηγητή, στο δεύτερο ομιλητή, στον αγαπητό Θανάση Παπαθανασίου, αρχισυντάκτη της Σύναξης, διδάσκοντας στο ΕΑΠ και στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, ο οποίος θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Στο χρόνο που έχω στην διάθεσή μου θα αναφερθώ και στα δύο βιβλία και από αφορμής αυτών και στους δύο θεολόγους επισκόπους που νιώθουμε ότι μας έχει χαρίσει ο Θεός. Μοιραία, το λέω εξ αρχής, θα μιλήσω ενδεικτικά και ελλειπτικά, αλλά πάντως ευγνωμόνος. Ευγνωμόνος διότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν αιμοδοτήσει το κορμί της θεολογίας μας και έχουν σιτήσει όσους αγαπούν τη θεολογία ως σπουδή και όχι ως παπαγαλία, ως μαρτυρία και όχι ως ανάθεμα, ως διάλογο και όχι ως εισαγγελικό πόρισμα. Επιτρέψτε μου μια σύντομη προσωπική παρένθεση. Θεωρώ μεγάλο δώρο τη γνωριμία μου μαζί τους και ομολογουμένως καμαρώνω για το γεγονός ότι το περιοδικό Σύναξη που διευθύνω καθ' όλη τη διαδρομή του δημοσιεύει συμβολές τους. Ειδικά μάλιστα του Μητροπολίτη Περγάμου, συμβολές τις οποίες έγραψε πρωτοτύπος για τη Σύναξη και οι οποίες κατόπιν μεταφράστηκαν στα αγγλικά ώστε να αρδεύσουν τον οικουμενικό χώρο. Παράλληλα μάλιστα έχουμε δημοσιεύσει και κείμενα άλλων στοχαστών οι οποίοι διαλέγονται με τις συμβολές αυτές. Έρχομαι στο προκείμενο. Ευχαριστίες ειλικρινής θέλω να απευθύνω στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών, στον Μητροπολίτη Δημητριάδου κύριο Ιγνάτιο και βεβαίως στον φίλο Παντελή Καλαϊτζίδη. Είναι ζωτική υπόθεση το να λειτουργείς ένα εργαστήρι το οποίο δεξιώνεται την κριτική σκέψη, την έρευνα και την αναμέτρηση. Και μάλιστα σε καιρούς που αυτά δεν είναι της μόδας, αλλά στοχοποιούνται από την παπαγαλία, από το ανάθεμα και από το εισαγγελικό πόρισμα. Για το Σεβασμιότατο Περγάμου πρώτα. Ο τόμος έχει κάτι ιδιαίτερο. Τα κείμενα που τον απαρτίζουν δεν παρουσιάζουν απλώς τη συμβολή του τιμωμένου. Κάνουν κάτι περισσότερο από αυτό. Συνθέτουν ένα σπάνιο δείγμα κριτικής, σεβαστικής θεολογίας. Τι εννοώ λέγοντας κριτικής, σεβαστικής θεολογίας? Ο Ιωάννης Ζιζιούλας από νωρίς διατύπωσε θεολογικές προτάσεις πολύ δικές του, πολύ χαρακτηριστικές, με μια αναβράζουσα σκέψη η οποία θέλει να πατά στην παράδοση και να μιλά στο σήμερα. Ο λόγος του λοιπόν έχει μεγάλη ορμή. Γι' αυτό και πολλοί ταυτίζονται μαζί του και τον επαναλαμβάνουν. Αυτό είναι και φυσικό και ανθρώπινο. Βεβαίως υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι διαφωνούν μαζί του. Και αυτό είναι φυσικό και αναμενόμενο, είτε γίνεται για θεολογικούς λόγους, είτε γίνεται από τον φθόνο εκείνων που νομίζουν ότι ψηλώνουν κοντένοντας τους άλλους. Φρονώ όμως ότι το ιδιαίτερο στην περίπτωση του Ζιζιούλα είναι κάτι πέρα από αυτά. Κάτι πέρα από την σχέτη ταύτιση ή την σχέτη απόρριψη. Αυτή είναι η πεποίθησή μου και από την ανάγνωση ειδικά του τόμου.
το ότι δύναται κανείς να διαφωνήσει με ορισμένα συμπεράσματα του Ζιζιούλα, όχι απλώς επειδή έχει διαφορετικά θεολογικά προτάγματα, αλλά ακριβώς επειδή εμπνέεται από θεολογήσεις του Ζιζιούλα. Αυτό το θεωρώ μαθητή αγώνιμη, η οποία εκβάλλει, όπως είπα, σε κριτική, σεβαστική θεολόγηση. Στον εν λόγω τόμο, ο προσεκτικός αναγνώστης θα ωφεληθεί τα μάλα, διαπιστώνοντάς το αυτό σε πολλούς συγγραφείς, οι οποίοι τιμούν το σεβασμιότατο και ταυτόχρονα εισφέρουν κάποια αγώνιμη επεξεργασία ή και διαφωνία τους. Είναι σχεδόν η μισή από τους συγγραφείς του τόμου. Αυτά τα γόνιμα κείμενα θέτουν με σεβαστικό τρόπο ερωτήματα για την ιστορία, τη μαρτυρία, την ιεράρχηση στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, το ουσιώδες ή μη του φύλου και της άσκησης, την ολίσθηση της θεσμικής εκκλησίας σε αυταρχική συγκρότηση, τον υπερτονισμό του επισκοπάτου κλπ. Είναι κείμενα τα οποία φαντάζομαι ότι ακόμα και όταν αρθρώνουν αντιρρήσεις, θα έχουν δώσει ιδιαίτερη χαρά στον Μητροπολίτη Ιωάννη, μεγαλύτερη από ότι κείμενα τα οποία πασχίζουν κάπως απολογητικά να τον υπερασπιστούν. Βρίσκω πολύ συγκινητικό το σημείο όπου ο ίδιος ο Σεβασμιότατος διατυπώνει μια πανανθρώπινη αλήθεια. Παράθεμα. Τι θα γίνει με τον σπόρο που έπεσε, μόνο ο Θεός το γνωρίζει. Αυτός που κατευθύνει την ιστορία μπορεί να ακυρώσει ό,τι κατέθεσα ή, όπως εύχομαι, να βρει κάτι σε αυτό που να είναι χρήσιμο για τα σχέδιά του. Το μόνο που θα μπορούσα εγώ να πω είναι τι θα ήθελα να δω στην μετά από μένα εποχή. Και αμέσως μετά ονοματίζει ο ίδιος τα πεδία στα οποία θα ήθελε να δει ένα δημιουργικό προχώρημα της σκέψης του. Τέχνη, επιστήμη και ηθική, στην οποία ηθική εντάσσει και την Ιεραποστολή. Επιτρέψτε μου να κοντοσταθώ στην Ιεραποστολή ή με πιο περιεκτική διατύπωση στην μαρτυρία προς τον κόσμο. Χαίρομαι πολύ με αυτήν την έστω λακωνική, έστω και υπό την ομπρέλα της ηθικής, επισήμαση του Σεβασμιωτάτου, ότι η Ιεραποστολή χρειάζεται να κοιταχτεί. Και χαίρομαι διότι στα κείμενά του βρίσκει κανείς δύο δυναμικές. Αφενός, μία καθαρή υποβάθμιση της Ιεραποστολής. Αφετέρου όμως, μία θεολογία η οποία δίνει ακριβώς τη δυνατότητα για θωράκιση της Ιεραποστολικής θεολογίας. Πόσο συγκλονιστικά έχει γράψει ο Σεβασμιότατος για τη μεγάλη είσοδο. Έχει επιμείνει ότι αποτελεί ή ακριβέστερα αποτελούσε πραγματική είσοδο από το έξω προς τα μέσα. Και πόσο θεμελιακός είναι ο εκβραχισμός τον οποίον ο ίδιος έχει πραγματοποιήσει, τονίζοντας ότι η Εκκλησία είναι εικόνα της Βασιλείας. Και επειδή η Εκκλησία είναι εικόνα της Βασιλείας, γι' αυτό ο Σεβασμιότατος ως μοναδικό σταθερό στοιχείο της ταυτότητας της Εκκλησίας θεωρεί την ευχαριστία. Και άρα προσπερνά την Ιεραποστολή ως φευγαλαίο στοιχείο της ιστορίας. Ωστόσο για άλλους, στους οποίους περιλαμβάνω την ταπεινότητά μου, ακριβώς επειδή η Εκκλησία είναι εικόνα της Βασιλείας και όχι η Βασιλεία, γι' αυτό ακριβώς η Ιεραποστολή αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της Εκκλησίας. Ισχυρίζομαι κοντολογής ότι η Εκκλησία όχι απλώς έχει η Ιεραποστολή, αλλά καθ' αυτήν είναι η Ιεραποστολή. Ήδη στο εμβληματικό βιβλίο του 1985, Being as Communion, όπου σχετικοποίησε εντελώς την έννοια της Ιεραποστολής, συναντάμε μέσα εκεί και μια αλλιώτικη επισήμανση. Στην Ορθόδοξη Ανατολή, λέει, η ικανοποίηση με το εσχατολογικό όραμα της εκκλησιαστικής λατρείας τίνει να παραλύσει την ιεραποστολική δραστηριότητα σε ανησυχητικό βαθμό. Και έτσι είναι. Οι δε συναρπαστικές σελίδες του Σεβασμιωτάτου, οι οποίες παρουσιάζουν το ζητούμενο της μεταμόρφωσης του κόσμου και της ιστορίας, είναι για μένα σελίδες περί της εκκλησιαστικής Ιεραποστολής, παρόλο που ο ίδιος δεν χρησιμοποιεί τον όρο, απλούστατα διότι την Ιεραποστολή την προϋποθέτει ως μία αβαθή κηρυγματική πράξη αυτονομημένη από το δόγμα και τα μυστήρια. Αλλά με μια τέτοια
εντός εισαγωγικών ιεραποστολή, διαφωνώ κι εγώ. Είναι πολλά τα σημεία τέτοιων διασταυρώσεων, λέει ολοζώντανα κάπου. Θέτω πολύ συχνά στον εαυτό μου και σε άλλους το ερώτημα: θα είχε άραγε σωθεί η Οσία Μαρία ή η Αιγυπτία, αν μετά τα 40 χρόνια σκληρής ασκήσεως δεν κατέληγε να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων από τον Άγιο Ζωσιμά? Και καταλήγει ότι η ευχαριστία είναι αδιαπραγμάτευτη. Βεβαίως, λέγει, ο Χριστός σώζει. Αλλά χωρίς άσκηση σώζεται κανείς, χωρίς ευχαριστία όχι. Τι θα έλεγα ταπεινά εδώ? Κάτι πέρα από τη διελκυστίνδα άσκησης και ευχαριστίας. Θα έλεγα ότι πλάι στην πολύτιμη ιστορία της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, η οποία, επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι ιστορία με στρογγυλεμένο τέλος, καταλήγει δηλαδή στην μετάληψη της αναχωρήτριας, υπάρχει και η ιστορία του ληστή στο Σταυρό. Υπάρχει και η ιστορία των ευρισκομένων στον Άδη κατά την τριήμερο κάθοδο του Σταυροθέντος. Υπάρχει και η ιστορία Αγίων, οι οποίοι ουδέποτε βαπτίστηκαν και ουδέποτε κοινώνησαν. Ή μάλλον και βαπτίστηκαν και κοινώνησαν, αλλά όχι με τα μυστήρια της θεσμικής εκκλησίας. Βαπτίστηκαν και κοινώνησαν μυστικά και αθέατα από τον ίδιο τον Χριστό Αυτοπροσώπος, ο οποίος μετακινεί τα όρια της εκκλησίας του όπου ο ίδιος θέλει. Ποιος το έχει πει αυτό? Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, του οποίου η φράση «η εκκλησία σημαίνεται εν της μυστηρίης» την χάνει αδιάκοπης επίκλησης και πολύ σωστά από την ευχαριστιακή θεολογία. Επιπλέον ο Καβάσιλας είναι αυτός που έχει πει ότι η εικόνα της Βασιλείας βεβαιότατα είναι η Θεία Ευχαριστία. Αλλά ο Καβάσιλας έχει πει και κάτι άλλο, ότι η εικόνα της Βασιλείας είναι και η φιλάνθρωπη πράξη, η οποία μέσα στην ιστορία φανερώνει την μέλουσα αγαπητική Βασιλεία. Ο Καβάσιλας έχει πει και τα δύο. Ο πιστός δηλαδή καλείται να είναι μάρτυρας και συνεργός της μισιώνης, Dei, της Ιεραποστολής του κατεξοχήν Ιεραποστόλου, του Τριαδικού Θεού. Και επιπλέον, σκεφτείτε πόσο καρποφόρα μπορεί να είναι μια εντός εισαγωγικών πολιτική θεολογία που αξιοποιεί τα πολύτιμα του σεβασμιωτά του για το ανθρώπινο πρόσωπο, για την ετερότητα και για τον φόβο απέναντι στον άλλον. Κατά παρόμοιο τρόπο, η υπέροχη διατύπωση ότι στο πρόσωπο του Επισκόπου η Επισκοπή δεν αντιπροσωπεύεται, αλλά παρίσταται, τον Σεβασμιότατο τον οδηγεί στο συμπέρασμα ότι γι' αυτό δεν μπορούν να γίνουν δεκτές οι κληρικολαϊκές συνελεύσεις, επειδή εγκυμονούν πολυγνωμία. Για άλλους όμως, και για την ταπεινότητά μου, επειδή στο πρόσωπο του Επισκόπου όντως παρίσταται η Επισκοπή, ακριβώς γι' αυτό τον λόγο είναι απαραίτητη η συνοδικότητα στο εσωτερικό της Επισκοπής. Σταματώ γεμάτος ειλικρινής ευχαριστίες την ενδεικτική αναφορά μου στο πρώτο βιβλίο και περνώ στον τόμο για τον Μητροπολίτη Κάλιστο Γουέαρ. Ο θεολόγος επίσκοπος Κάλιστος είναι ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος του τόμου, μια ζωντανή μαρτυρία της Ορθοδοξίας στη Δύση. Και στον τόμο αυτόν βρίσκουμε τα χαρακτηριστικά της γόνιμης ανάγνωσης και της σεβαστικής συζήτησης. Πάλι λακωνικά και ενδεικτικά, θα σταθώ σε κάνα δύο σημεία χαρακτηριστικά της έμπονης πορείας και της ανυπολόγιστης προσφοράς αυτού του λόγιου ποιμένα. Πρώτα απ' όλα θα σταθώ στην έννοια της μεταστροφής, καθώς όπως ξέρουμε ο Κάλιστος Γουέαρ κάποια στιγμή μετεστράφει στην Ορθοδοξία. Η δυνατότητα για μεταστροφή, δηλαδή η δυνατότητα του ανθρώπινου υποκειμένου να επιλέγει ελεύθερα τον πνευματικό προσανατολισμό του, είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο τον άνθρωπο και όχι αντικείμενο υποχρεωμένο να παραμείνει για πάντα αυτό που έτυχε να γεννηθεί ή εκεί που έτυχε να βρεθεί. Η κλίση σε μεταστροφή είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Και δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο κείμενο του Μητροπολίτη Κάλιστου στον πρώτο τόμο των Αγγλικών Απάντων του το 2000 αφορούσε ακριβώς το ταξίδι του προς την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η μεταστροφή του έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
πολύ σημαντικά για τη θεολογική αυτοεπίγνωσή μας. Συχνά συναντάμε το φαινόμενο προσήλυτοι στην Ορθοδοξία να εκδηλώνουν ζηλωτισμό, απολυτοποίηση των τύπων, ειδωλοποίηση του παρελθόντος, ακόμα και μυσαλλοδοξία. Στην περίπτωση όμως του κάλλιστου Γουέαρ, η μεταστροφή συνοδεύεται από μια πολύτιμη ευαισθησία, η οποία βρίσκεται μεν στην εκκλησιαστική παράδοση, αλλά παραθεωρείται από τον ζηλωτισμό. Εννοώ την ετοιμότητα να μην εγκλωβίσεις πουθενά τον ζωντανό Θεό, αλλά να διακρίνεις σημάδια της μυστικής δράσης Του όπου εκείνος βούλεται. Όταν ο κάλλιστος Γουέαρ παρουσιάζει την μεθοδολογία της Ορθόδοξης Ιεραποστολής στην Αλάσκα τον 19ο αιώνα, τονίζει ότι οι Ιεραπόστολοι σεβάστηκαν τον τόπιο πολιτισμό όπως απαιτούσε η πρώιμη παράδοση της Εκκλησίας. Οι Αποστολικοί Πατέρες δεν έβλεπαν τους μη χριστιανικούς λαούς συλλήβδιν ως δέσμιους του απόλυτου σκότους. Αναγνώριζαν ότι ο Θεός είναι σπερματικά παρόν και δρά μυστικά όπου γης στις καλές αναζητήσεις και στους καλούς κόπους όλων των ανθρώπων. Πώς λοιπόν εκτιμά ο ίδιος ο κάλλιστος Γουέαρ την αγγλικανική παράδοση από την οποία αποχώρησε? «Θα θεωρώ πάντοτε την απόφασή μου να ασπαστώ την Ορθοδοξία», γράφει, «ως την αποκορύφωση της εκπλήρωσης όλων των καλών της αγγλικανικής μου εμπειρίας, ως επιβεβαίωση και όχι ως απόρριψη. Προκειμένου να είμαστε αληθινοί μάρτυρες», συνεχίζει, «αληθινοί ιεραπόστολοι, χρειάζεται τόσο να ακούσουμε όσο και να μιλήσουμε, να σιωπήσουμε όσο και να εκφραστούμε. Ας γίνουμε μέτοχοι της συγκεκριμένης αυτής εμπειρίας των χριστιανών της Δύσης, ας λάβουμε μέρος στη δική τους αίσθηση της κρίσης με όλα τις τα διλήμματα, τα άγχη και τους δισταγμούς της. Ακούγοντας προσεκτικά, θα κατανοήσουμε καλύτερα την ορθόδοξη κληρονομιά μας. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε την δική μας ορθόδοξη μαρτυρία περισσότερο καινοτική και περισσότερο γενναιόδορη». Ένα σημείο στο οποίο επίσης θα εφιστούσα την προσοχή του αναγνώστη είναι η θέση του μυστικισμού στο έργο του Μητροπολίτη Κάλλιστου. Γενικά μιλώντας, ο μυστικισμός έχει μία γλύκα, μία απόσυρση από το έξω και μία συνάντηση με το Θείο στο εσωτερικό του ανθρώπου, όπου το ανθρώπινο υποκείμενο περίπου διαλύεται μέσα στον ωκεάνο της θεότητας. Φαίνεται γλυκή, μα εγκυμονεί κινδύνους, διότι ο χριστιανισμός θεμελιώνεται σε μία ευλογημένη εξωστρέφεια. Η σωτηρία είναι η οικοδόμηση σχέσης με τον ριζικά άλλον, τον Θεό, και με τον κάθε άλλον, τον συνάνθρωπο. Θεός και συνάνθρωπος είναι αληθώς υποκείμενα έξω από μας και απέναντι από μας, με τα οποία καλούμαστε να ανταμώσουμε. Και η σωτηρία είναι μπορετή, όχι μέσω κάποιας μεθόδου ή κάποιου διαλογισμού, αλλά χάρη στο έργο του Χριστού μέσα στην ιστορία. Για την εσχατολογική μεταμόρφωση της ιστορίας, όχι για την απόσυρση από αυτήν. Έτσι λοιπόν θα παρακαλούσα τον αναγνώστη τις συχνές αναφορές του κάλλιστου Γουέαρ στο μυστικισμό και τη θέωση να τις διαβάσει όχι αποσπασματικά αλλά μαζί με τις πολύτιμες διευκρινήσεις του ίδιου και τις αναφορές του σε αυτό που ονόμασα ευλογημένη εξωστρέφεια. Στη συνέργεια με τον Θεό, στην υπεράσπιση των αδυνάτων, στη μαρτυρία, στην αναμονή της εσχατολογικής μεταμόρφωσης του σύμπαντος κόσμου. Το κείμενο του Norman Russell εδώ βοηθάει πολύ. Κλείνω με ένα τελευταίο κορφολόγημα. Στον τόμο και ιδιαίτερα στο κείμενο του Παντελή Καλαϊτζίδη τονίζεται η συμβολή του επισκόπου Κάλλιστου όσον αφορά την αντιμετώπιση του εθνικισμού. Όσοι έχουν διαβάσει το βιβλίο του The Orthodox Church στην πρώτη του έκδοση του 1963, όταν ο Κάλλιστος ήταν ακόμα Τίμωθη, δηλαδή 5 χρόνια μετά τη μεταστροφή του και 2 χρόνια πριν τη χειροτονία του, θα γνωρίζουν ότι το ορθόδοξο καρκίνωμα του εθνικισμού το γνώριζε και το φώτιζε από τότε. Και όσοι επισκέπτονται την Οξφόρδη γνωρίζουν το εκπληκτικό πείραμα που είχε πραγματοθεί πετυχημένα στην ενορία της Αγίας Τριάδας και του Ευαγγελισμού. Την αρμονική συνύπαρξη των διαφόρων και διαφορετικών
Ορθοδόξων Δικαιοδοσιών σε μία ενορία. Ένα πείραμα εξαιρετικό, υποδειγματικό, το οποίο όμως τελικά ράγισε. Η αντοχή του εθνικισμού και ο βαθμός δηλητηρίασης των Ορθοδόξων Εκκλησιών αποδεικνύονται πανίσχυρα. Πράγμα που σημαίνει ότι ο αγώνας της θεολογίας για τα κριτήρια του Χριστού δεν δικαιούται να ξαποστάσει λεπτό. Άλλη και κοπιάκαση και εμείς εις τον κόπον αυτών εισελιλήθαμεν. Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας τους θεολόγους επισκόπους Ιωάννη και Κάλιστο. Ευχαριστούμε τους βαθύνοες συγγραφείς των τόμων. Ευχαριστούμε Παντελή την Ακαδημία του Βόλου για τους κόπους, για την έγνοια και για την αφοσίωση. Και εμείς ευχαριστούμε τον φίλο Θανάση Παπαθανασίου για αυτή τη μεστή θεολογική κατάθεση και περνάμε αμέσως στην τρίτη ομιλήτρια, στην αγαπητή Εύη Βουλγαράκη, διδάσκουσα ΕΒΙΠ στο τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών και υπεύθυνη θρησκεολογίας, συγγνώμη, να άλλαξε, με συγχωρείτε, και υπεύθυνη των εκδόσεων Μαΐστρος. Εύη, έχεις το λόγο. Δεν συνηθίζω να αργώ, αλλά να που συνέβη. Δεν συνηθίζω να μιλώ χωρίς χειρόγραφο, αλλά να που συνέβη. Για την καθυστέρηση έχω μια πολύ καλή δικαιολογία, μια πολύ ωραία και ανθρώπινη συνάντηση με έναν άνθρωπο που με παρέσυρε λίγο παραπάνω, γιατί εξάλλου η θεολογία είναι η συνάντηση προσώπων και έτσι διπλά συγγνώμη. Αλλά για το ότι δεν υπάρχει χειρόγραφο και αυτό επηρεάζει και τον τρόπο συγκρότησης της ομιλίας αυτής, έχω μια δικαιολογία ότι ο τόμος ήρθε κάπως πολύ αργά. Από τον τόμο έχω προλάβει να διαβάσω 4 κείμενα πολύ σημαντικά και βεβαίως το εισαγωγικό. Τον τόμο του Καλίστου, ναι. Έλαβα το PDF προχθές. Και ρωτούσε ένα γονείς στον Παντελή τι θα κάνω. Θα μιλήσω για τον Κάλιστο. Ας μιλήσω για τον Κάλιστο, όσο μπορώ να μιλήσω για τον Κάλιστο. Ήδη πολλά τα είπε ο Θανάσης, με τον οποίο είμαστε πνευματικά παιδιά του ιδίου πατέρα, είμαστε συγκληρονόμοι του ιδίου πατέρα και υπηρετούμε και οι δύο τη θεολογία, την ιεραποστολική. Η θεματική μας συνδέεται με την Ορθόδοξη Μαρτυρία και έτσι είναι και φυσικό ότι πολλά από αυτά που άκουσα ήδη είναι και κάποια που θεωρούσα πολύ σημαντικό να πω εγώ. Θα δούμε τι θα πω. Με τις ευχές σας κάτι θα πω, πιστεύω. Το πρώτο που θα πω είναι ότι φέτος το καλοκαίρι φιλοξενούσα την Ελισάβετ Θεόκριτοφ, μαθήτρια και πολύ στενά συνδεδεμένη με τον Κάλιστο Γουέρ και μάθαμε για μία περιπέτεια υγείας και γράψαμε όλοι οι φίλοι μία ευχή σε μία κάρτα υπέρ υγείας. Τι σήμανε ο άνθρωπος αυτός στη ζωή μας. Σε μία πολύ μικρή πρόταση που να χωρέσει σε μία πολύ μικρή κάρτα που γράψαμε καμιά τριανταριά άνθρωποι, θελήσαμε να δώσουμε ακριβώς αυτό. Και είναι πάρα πολλά αυτά που σημαίνει ο Κάλιστος για μας. Εγώ θα είμαι ειλικρινής, με τον Κάλιστο μεγαλώσαμε. Τον θυμάμαι 18 χρονών στο συνέδριο του συνδέσμου να μιλάει για το θέμα Unity and Mission, το οποίο εκδόθηκε σε βιβλιαράκι, ένα πρώτο βιβλιαράκι, Ενότητα και Ιεραποστολή, τότε από τον Ανδρέα τον Αργυρόπουλο. Είχε πιάσει πάρα πολύ καλά το πρόβλημα της ενότητας ως στοιχείο ελληματικό για την μαρτυρία της Εκκλησίας προς τα έξω. Ο Ορθόδοξος δρόμος είναι επίσης ένα από τα πρώτα μας, της γενιάς μας, μυητικά βιβλία στη θεολογία. Είναι παράξενο τόσο καθαρά να φωτίζει ένας θεολόγος που είναι γεννημένος στη Δύση την ταυτότητά μας. Και ίσως γιατί την βλέπει και απ' έξω και την βλέπει και από μέσα. Και την βλέπει μέσα από μία εγκεφαλική επεξεργασία, νοητική, ακαδημαϊκή, κριτική,
αλλά την βλέπει και μέσα από μία βαθύτατη εμπειρία που μας πάει στο στοιχείο της θεολογίας ως εμπειρίας. Φυσικά, γνωρίζοντας από νωρίς τον Κάλιστο και έχοντας διαβάσει σε νεανική ηλικία ό,τι υπήρχε καθώς έβγαινε, και όλα αυτά έχουν χωνευθεί με το είναι μας, έχουν σμιλευθεί με τη σκέψη μας, είναι πλέον εξίσου του Καλίστου όσο και δικά μας, μέσα από μία μεταμορφωτική ελευθερία, γιατί είναι πια και δικά μας, δηλαδή του οφείλουμε πάρα πολλά, αναρωτιόμουν τι θα πρέπει να κάνω. Και στράφηκα κι εγώ παραδόξως σε αυτό το πρώτο κείμενο για τη δική του μεταστροφή, που επιγράφεται «Strange yet familiar, my journey to the Orthodox Church». Παράξενη, αλλά και οικία είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και μέσα σε αυτό το μικρό κείμενο περιγράφει για μένα το απαξάπαν της Ιεραποστολικής Θεολογίας και των ζητημάτων σχέσης Ιεραποστολικής και Διαλόγου. Καταρχήν περιγράφει την προσωπική του κλίση, την πρώτη του επαφή, που ήταν μια ρωσική εκκλησία σε ένα σκοτεινό δρομάκι, άδεια όπως είναι οι ρωσικές εκκλησίες, χωρίς καρέκλες, και του έκανε εντύπωση αυτή η κενότητα. Γιατί επανέρχομαι στην κενότητα, αναφέρομαι μάλλον στην κενότητα, γιατί η κενότητα δημιουργεί χώρο. Δημιουργεί χώρο για την παρουσία. Πρέπει να κάνεις χώρο για να μπορέσεις να δεις την παρουσία του Θεού ή των διπλανών. Σιγά σιγά αυτή η κενότητα έγινε πληρότητα, καθώς συνειδητοποίησε ότι γύρω του υπήρχαν άνθρωποι που έψελναν, υμνούσαν. Και περιγράφει με έναν τρόπο συγκλονιστικό και βιωματικό πώς αισθανόταν σε αυτή τη λειτουργία. Και αισθανόταν σαν να είναι σε μια ουράνια δοξολογία. Τι άλλο θέλουμε από ευχαριστιακή θεολογία? Η θεολογία του Καλίστου είναι κατεξοχήν ευχαριστιακή. Αλλά το ότι είναι ευχαριστιακή δεν σημαίνει ότι δεν είναι και κάτι άλλο. Η θεολογία του Καλίστου είναι εξαιρετικά συνθετική, εξαιρετικά ολιστική, καθολική, να το πω έτσι, με την έννοια της καθολικότητας της αλήθειας. Και επίσης η θεολογία του Καλίστου είναι εξαιρετικά τετράγωνη. Δηλαδή είναι ένα πολύ στέρεο οικοδόμημα που δεν χάνει από πουθενά. Αυτό το επισημαίνει ιδιαιτέρως η Νίκη Τσιρόνη, που δεν είναι θεολόγος, είναι βυζαντινολόγος, στο δικό της κείμενο μέσα στον τόμο, που μιλά για τις επιστημολογικές προδιαγραφές του Καλίστου, οι οποίες είναι μια πολύ πλατιά παιδεία ανθρωπιστική και γλωσσική και μια πολύ σοβαρή μεθοδολογία. Στο πρόσωπο λοιπόν του Καλίστου συνδέεται η εμπειρία και η ακαδημαϊκότητα, και το θεωρώ πολύ σημαντικό να τονίζεται και αυτό. Γνωρίζεις, ακολουθώντας τον Κάλιστο, ότι δεν θα ξεφύγει σε περίεργα μονοπάτια. Η θεολογία του είναι τετράγωνη και στέρεη, δεν λαθεύει, δεν έχει ιδιοτροπίες, δεν έχει ιδιαιτερότητες, με την κακιά έννοια. Και θα σας πω και τι. Έχει πετύχει ο Κάλιστος από όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνδέθηκε, είτε προσωπικά μέσω συζητήσεων, είτε μελετώντας το έργο τους, στην πορεία του προς την Ορθοδοξία, να κρατήσει το καλύτερο. Μέσω του Καλίστου, που ξαναδιάβαζα αυτό το κείμενο, συνειδητοποίησα τι σήμαινε η θεολογία του Ρωμανίδη στον καιρό της. Του Χωμιακόφη θεολογία, η θεολογία της Τρίτης Ρώνη, μη σλαβόφιλο κίνημα. Αναφέρομαι σε αυτές τις δύο γιατί θα είχα πάρα πολλές κριτικές ενστάσεις να κάνω και στις δύο, για κάποιες χιλιαστικές κατευθύνσεις, για μια υπερβολική εκοσμίκευση, για μια υπερβολική μονομέρεια. Εν τούτης ο Κάλιστος, σαν μέλισσα, λειτουργώντας εκλεκτικά, βρίσκει και απορροφά το καλύτερο και δεν παρασύρεται από το ιδιότροπο.
Και σε όλους όσους αναφέρει, καταγράφοντας του καθενός από τους σύγχρονους θεολόγους και λίγο μεγαλύτερους του, τη συνεισφορά, βλέπεις ότι έχει διαλέξει το καλύτερο. Και επιτυγχάνει και ένα consensus πάτρι στην εποχή μας. Δηλαδή είναι μέσα στην καρδιά της θεολογικής παράδοσης. Γιατί χρησιμοποιώ τον όρο consensus πάτρι, έχω και εγώ τις επιφυλάξεις μου. Δεν είναι δογματικές, δεν θα δαιμονοποιήσουμε τους όρους, αλλά για τον όρο νεοπατερική θεολογία και τον όρο μεταπατερική θεολογία, που τους θεωρώ όχι παράνομους, αλλά περισσότερο μιας κοινωνιολογικής επινόησης. Δηλαδή χαρακτηρίζουν κάποια φαινόμενα, κάποιες τάσεις, κάποια κινήματα μέσα στη θεολογία. Η θεολογία όμως, τουλάχιστον ορθοδόξος, είναι... δείχνει τον ίδιο το Λόγο του Θεού, έτσι. Δηλαδή, μας οδηγεί σε μία ενότητα. Μπορεί να ξεκινάμε από διαφορετικές οπτικές γωνίες, όμως θέλουμε να καταλήξουμε στην πληρότητα της αποκάλυψης του Θεού και στην αφομοίωσή της. Που σημαίνει ότι οι οπτικές μας, και είναι πολύ ωραίο πράγμα και η πολυπρισματικότητα, ειδικά στο σύγχρονο κόσμο, σε μια δημοκρατία, σε έναν πλουραλιστικό κόσμο, δεν σημαίνει έναν κατακαιρματισμό που ο καθένας έχει το δικό του, αλλά έρχεται και κοινωνείται, και αυτό είναι η εκκλησιαστική κατεξοχήν λειτουργία της θεολογίας, συναντιέται με του άλλου, συνδιαλέγεται, φιλτράρεται, λειτουργεί εκλεκτικά και βεβαίως κρατάει το καλύτερο. Για μένα λοιπόν η συμβολή του Καλίστου ουσιαστικά λέει ότι υπάρχει πατερική θεολογία σήμερα, διότι ο Θεός μας είναι Θεός ζών και το Άγιο Πνεύμα είναι ενεργόν στο σήμερα και μιλάει δοξολογικά για το πώς χαίρεται μετά από μεγάλες περιπέτειες που κατέληξε να γίνει ορθόδοξος και είχε και την τύχη να γνωρίσει αγίους ανθρώπους εν ζωή. Οι οποίοι Άγιοι είναι μία ζωντανή μαρτυρία. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Και γι' αυτό, ενώ είναι τρομερά παραδοσιακός, είναι ταυτόχρονα και τρομερά μοντέρνος. Διότι δεν αντιλαμβάνεται την παράδοση ουσιοκρατικά. Δηλαδή ότι ή ούτε εξωτερικά την αντιλαμβάνεται σαν κάτι στο οποίο μετέχουμε, είναι δικό μας, αυθόρμητο που ζούμε μέσα στο σπίτι μας, αν φύγει ένα παιδί μπορούμε να έχουμε έναν φιλοξενούμενο, αν έρθει ένας παππούς θα κάνουμε μία διαρρύθμιση, αν χρειαζόμαστε γραφείο θα βάλουμε ένα επίπλο γραφείο, αν μεγαλώσουν τα παιδιά θα κοιτάξουμε να βρούμε ένα δωμάτιο. Οι ανάγκες που διαμορφώνουν τη θεολογία είναι διαφορετικές οι ανάγκες των καιρών, άρα σαφώς υπάρχει μία συναφιακότητα στη θεολογία, δεν είναι μία συνάρτητη θεολογία, αλλά η παράδοση είναι εν τέλει ο ίδιος ο Θεός που παραδίδεται. Και όλα τα υπόλοιπα είναι ψευτοδιλήμματα. Τώρα, συγγνώμη, Παντελή, θα την κάνω και εγώ την αταξία μου με αυτό με τη θεολογία του 60. Θέλω να πω το εξής. Είναι απαραίτητο να γίνει μια κριτική στη θεολογία του 60. Κάθε γενιά κάνει μια κριτική για να πάει παραπέρα. Όμως, ας σκεφτούμε ότι είμαστε στο 2050 και κάποιοι επίγονοι θα κάνουν στη δικιά μας γενιά κριτική. Ας προσπαθήσουμε λίγο να τους προλάβουμε. Δηλαδή υπάρχει ένα πολύ θεμελιώδες ερώτημα. Τι καταθέτει η γενιά μας ως θεολογία σήμερα? Και αυτό είναι ένα αυτοκριτικό ερώτημα που πρέπει κατά το δυνατόν να τίθεται διαρκώς, χωρίς να γίνεται βασανιστικό, και που είμαι και βέβαιη ότι η γενιά του 60, που συμφωνώ απολύτως ότι μας έβγαλε από τις οργανώσεις, μας έβγαλε από τον ευσεβισμό, μας έβγαλε από τον νομικισμό, μας έβγαλε από τον ηθικισμό,
και κάποια άλλα πράγματα δεν τα κατάφερε ή δεν ήταν τόσο επιτακτικά ζητούμενα τις εποχές εκείνες. Στις σημερινές εποχές που έχουμε άλλα ζητούμενα, πρέπει να δούμε εμείς πώς απαντάμε, και νομίζω ότι ο δρόμος του Καλίστου, που είναι εκλεκτικός και δεν είναι εξοραϊστικός, εκεί έχει κάνει μία επισήμανση ο Δημήτρης ο Μόσχος στο κεφάλαιο πώς διαβάζουμε για τον Κάλιστο ως ιστορικό. Λέει ασφαλώς ότι έχει καταφέρει πάρα πολλά με τη μέθοδό του, που περνάει πέρα από τα κείμενα, αντιλαμβάνεται το συγκείμενο, αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της εποχής, αλλά έχει μία τάση κάπως λίγο να εξοραίζει. Λοιπόν, είναι ένα πρόβλημα της δικιάς μας θεολογικής γενιάς αυτός ο εξοραϊσμός, γιατί διαπιστώνεται πάρα πολύ συχνά ότι υπάρχει μια τεράστια απόσταση από την θεωρία στην πράξη. Δηλαδή υπάρχει μια στρογγύλη θεολογία που όλα είναι υπέροχα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και υπάρχει μια βιωμένη πραγματικότητα που την αντιμετωπίζεις μόλις πας σε μια ενορία, που δεν βλέπεις καμία απολύτως αντιστοιχεία, ούτε καν απόπειρα, ούτε συνειδητοποίηση ότι είμαστε ευχαριστιακή κοινότητα, μα σε ποιο επίπεδο είμαστε κοινότητα, ούτε καν προσπάθεια να πλησιάσουμε. Και μοιραία γενιά μας κατατείνει σε κάποιες ακρότητες, τις οποίες ο Κάλιστος με την πολύ μεγάλη διάβγεια του νου του τις είχε αποφύγει. Δηλαδή, φονταμενταλιστικές ακρότητες. Επιστροφή σε μια παράδοση, την οποία την αντιλαμβάνεται κανείς ως μπετόν αρμέ, και μάλιστα όταν το οικοδόμημα είναι πλήρες. Δεν καταλαβαίνει καθόλου κανείς τη διαδικασία οικοδόμησης αυτού του οικοδομήματος μέσα στις ιστορικές διεργασίες. Ένα λεπτάκι. Οκ, θα το μαζέψω. Συγγνώμη, πως συντονίστηκα λίγο. Και η άλλη είναι μια πολύ φιλελεύθερη στον αντίποδα. Δηλαδή, το φιλελεύθερη το λέω σχηματικά. Δηλαδή, η αγάπη για την ελευθερία είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, αλλά ο φιλελευθερισμός, αν συνδυάζεται με την αποθέωση του ατομικού και αν συνδυάζεται και με γενικότερες κουλτούρες, που είναι κατά κύριο λόγο πολιτικές κουλτούρες, έχει και θετικές και αρνητικές όψεις. Και τα δύο είναι αρκετά προτεσταντικά. Οι μεν φονταμενταλιστές δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι ένας καρπός, ένα συγκριτιστικό φαινόμενο, που είναι και απολύτως εισαγόμενο, κυρίως από την Αμερική, αλλά και συνδέεται με παγκόσμια ρεύματα που συναντά κανείς σήμερα σε όλο το θρησκευτικό τοπίο. Δεν καταλαβαίνουν πόσο είναι εισαγόμενο και δεν καταλαβαίνουν και πόσο είναι ορθόδοξο. Αλλά και ο υπερβολικός αναθεωρητισμός, που είναι και λίγο κομπλεξικός, ένα στυλ «δεν έχουμε τίποτα καλό, ας πάρουμε τα φώτα από τη Δύση, μνημόνια μέχρι να δύσει ο ήλιος, για να μας μάθουν οι δυτικοί πώς πρέπει να είμαστε καλοί», γιατί αυτό συνδυάζεται. Δηλαδή, είναι μια κουλτούρα γενική. Και εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου και ως προς αυτό. Αυτό που θεωρώ πρότυπο τον Κάλιστο εν προκειμένου είναι ακριβώς το τετράγωνο, το κριτικό αλλά και το θετικό. Είχε διάβγεια νου. Κανείς δεν μπορεί να κοροϊδέψει έναν άνθρωπο του μεγέθους του Κάλιστου και να περάσει ως ιερά παράδοση τοπικές και περιστατικές επιμέρους παραδόσεις. Γι' αυτό, όπως ωραία το είπε ο Θανάσης για το χριστιανισμό, πώς αρκώθηκε στην Αλάσκα, πλήρως αποδεχόμενος τον τόπιο πολιτισμό. Και ο ίδιος ο Κάλιστος, όταν μεταστράφηκε στην Ορθοδοξία, καλά, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μπορεί να πει κανείς μεταξύ θεολογίας, μεταξύ Ιεραποστολής και Διαλόγου, και κάποια στιγμή θα γράψω γι' αυτά στον Κάλιστο. Γιατί πέρασε? Γιατί δεν έμεινε εκεί που ήταν? Γιατί ζητούσε αυτή την εσωτερική πληρότητα? Και όταν ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, είπε «έφτασα σπίτι μου». Η Ορθοδοξία είναι το σπίτι του. Και είπε ότι δεν νιώθω καθόλου λιγότερο Άγγλος, που τον προετοίμαζαν οι φίλοι του και του λέγανε «μα θα είσαι λίγο φολκλωρικός εδώ πέρα, θα φύγεις από το πλαίσιο της αγγλικής κουλτούρας, θα απομονωθείς». Δεν νιώθει καθόλου λιγότερο Άγγλος. Αντίθετα,
ήταν και είναι και σήμερα ακόμα, νομίζω, το κέντρο της μαρτυρίας της Ορθοδοξίας στο ακρότατο σημείο της Δυτικής Ευρώπης. Ευχαριστούμε την Εύη Βουλγαράκη. Νομίζω ότι έκλεισε με την κεντρική ιδέα του τόμου του Καλίστου, η μαρτυρία της Ορθοδοξίας στη Δύση. Ευχαριστούμε και τους τρεις εισηγητές για την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους. Είναι προφανές ότι υπάρχουν κατέρωθεν διαφορετικές απόψεις σε ορισμένα ζητήματα. Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών ποτέ δεν φοβήθηκε να φιλοξενήσει αυτές τις διαφορετικές απόψεις. Λοιπόν, θερμές ευχαριστίες στους εισηγητές, στους φίλους των εκδόσεων Εμπλό για τη φιλοξενία, στον φίλο και συνοδοιπόρο Νίκο Ασπρούλ για την από κοινού άψογη συνεργασία στην προετοιμασία των δύο αυτών τόμων, στους συνεργάτες της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών, ιδιαίτερα στον φιλοκτήμονα Σταμόπουλο Σαμαρά και στη Βαλίλα Γιαννουτάκη. Και ξεχνάω κανέναν. Και όλους εσάς για την παρουσία σας αυτή την περασμένη ώρα. Ζητούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση, η οποία τρώει χρόνο από την επόμενη εκδήλωση. Ναι, κύριε Μαυρόπουλε. Πρέπει να υπενθυμίσουμε και μια άλλη δραστηριότητα του Πατρός Καλίστου, τις μεταφράσεις που έκανε της φιλοκαλίας στην αγγλική γλώσσα. Τώρα που να είναι βγαίνει και ο πέμπτος τόμος και τελειώνουμε. Σε συνεργασία με τον Σέραρ και τον Πάλμερ. Έτσι. Καθώς επίσης και τις μεταφράσεις που έκανε στο Τριώδιο και στα Μινέα στην αγγλική γλώσσα. Αυτά όλα αναφέρονται στο τόμο για τον Κάλιστο Γουέρ. Θα τα βρείτε εκεί, όπως και όλη η συζήτηση για τον Ζιζιούλα είναι στον τόμο που έχετε μπροστά σας. Θερμές ευχαριστίες σε όλους σας.